όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να παλεύουμε σαν στρατιώτες. Και αυτή τη στιγμή αυτούς τους στρατιώτες, όταν έχεις ένα πόλεμο, αυτούς τους στρατιώτες σου τους διώχνεις. Διώχνεις τη δύναμή σου, διώχνεις τα όπλα σου, γιατί ξαφνικά κατάλαβες ότι από 1η Σεπτέμβρη αυτοί οι στρατιώτες σου είναι επικίνδυνοι. Αφού σήκωσαν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης της πανδημίας, σήμερα είναι αναγκασμένοι με απόφαση της κυβέρνησης να τεθούν σε αναστολή. Μαζί με υγειονομικούς ολόκληρης της χώρας, οι υγειονομικοί των Χανίων διαμαρτυρήθηκαν για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είχαμε χάσει τις οικογένειές μου. Προσωπικά είχα να δω τα παιδιά μου 10 μέρες και 15 μέρες που ήμουνα σε καραντίνα γιατί ερχόμουν με θετικό κρούσμα. Γύριζα στο σπίτι το βράδυ και έβλεπα ζωγραφιές από τα παιδιά μου στο ψυγείο γιατί ήταν περήφανοι που η μαμά τους ήταν νοσοκόμα. Η Κυριακή Λιγοψυχάκη, γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Κηδονίας, που αποσπάστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων την περίοδο της πανδημίας, δεν έχει εμβολιαστεί για προσωπικούς λόγους. Με την οφειλόμενη άδεια 3 ετών να είναι σε εκκρεμότητα, από σήμερα βγαίνει σε αναστολή εργασίας. Για να πάρω 2 εβδομάδες άδεια τον Ιούνιο, αναγκάστηκα να πω ή μου δίνετε την άδεια ή παρακαλώ πολύ φέρτε μου το χαρτί παραίτησης. Με αυτό τον τρόπο πήρα 2 εβδομάδες άδεια γιατί ήμουν απαραίτητη. Τώρα ξαφνικά δεν είμαι απαραίτητη, με στέλνουν στο σπίτι μου. Τώρα με στέλνουν στο σπίτι μου και δεν τους χρειάζομαι. Τώρα μου χρωστάνε 3 χρόνια άδεια, αλλά δεν πειράζει. Από τους 1.341 εργαζόμενους του νοσοκομείου Χανίων, οι 110 είναι ανεμβολίαστοι και από σήμερα τίθενται εκτός καθηκόντων. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους να μην χάσουμε κανένα. Αν χάσουμε συναδέλφους, θα χάσουμε πολίτες. Το σύστημα δεν αντέχει. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, δια του Προέδρου του, ξεκαθαρίζει πως η αναπλήρωση των εργαζομένων που βγαίνουν σε αναστολή δεν διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Να αναπληρώσουν με ποιους? Με συνάδελφους οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, με συνάδελφους τους οποίους θα τους βάλουν στη φωτιά να κάνουν βάρδιες σε τμήματα που δεν έχουν, που όλοι χρειαζόμαστε ένα χρόνο, 6 μηνών, 3-6 μηνών να εκπαιδευτούμε, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Και εμείς είμαστε μαζί τους, όχι στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και στην αναστολή, ναι όμως στο μαζικό εμβολιασμό. Αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και θέλουμε να φέρουμε κι εμείς. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τον άλλον να εμβολιαστεί, εάν δεν το θέλει, εάν δεν μπορεί. Η κυβέρνηση, κάτω από συγκεκριμένο και συνειδητό σχεδιασμό, προσπαθεί να διαχωρίσει τους εργαζόμενους σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, όταν την ίδια στιγμή η ίδια συνειδητά υποβαθμίζει εδώ και 2 χρόνια το σύστημα υγείας. Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων βρέθηκαν το πρωί στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Γεώργιος των Χανίων, όπου πραγματοποίησαν κινητοποίηση υγειονομική.